Θα μείνω λίγο στα νότια του Ηρακλείου, γιατί σταμάτησαν επίσημα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου ψερόντου Φεκά, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχε πάει για ψάρεμα με το φίλο του στα νότια του Ηρακλείου. Οι έρευνες διεξάγονταν από γης και αέρος και με το αεροσκάφος της Αερολέσχης Ηρακλείου. Μάλιστα, χθες έγινε μία ακόμα πτήση, ξεκινώντας από τα νότια και φτάνοντας μέχρι την Ίσο Χρυσή. Γιατί, μιλώντας με τον πρόεδρο της Αερολέσχης Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Καρουζάκη, μου εξηγούσε ότι θέλουν να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα προκειμένου να βρεθεί ο άνθρωπος αυτός, υπολογίζοντας πάντα και ποια είναι η φορά των ρευμάτων. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά ήταν τα οποία συζητούσαμε χθες το βράδυ, κύριε Καρουζάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό ήταν που σας έκανε και έκανε και την οικογένεια να ζητήσουν να πετάτε όλες αυτές τις ημέρες και το Σάββατο, νομίζω και χθες, για να δείτε ανάλογα με τη φορά και των ρευμάτων αν κάτι εντοπίσετε, αν εντοπιστεί αυτός ο άνθρωπος, ναι. Σωστά. Κληθήκαμε και ανταποκριθήκαμε στην οικογένεια να κάνουμε κι εμείς μια προσπάθεια με το δικό μας αεροπλάνο. Πετάξαμε το Σάββατο το πριν το μεσημέρι ο Μιχάλης ο Φαλκιαδάκης με τον Κώστα το Βανιαδάκη, μέλη της αεροδέσης. Πέταξαν περίπου μια μισή ώρα, μια μισή με δύο ώρες στην περιοχή. Δυστυχώς δίχως αποτέλεσμα. Και χθες μετά από παράκληση της οικογένειας ξαναπήγαμε στην περιοχή. Μπάσκε είχαμε περισσότερη τύχη. Εκτενήσαμε όλη την περιοχή από λίγο πιο ανατολικά από το Λέντα μέχρι την Νήσο Χρυσή. Πετάγαμε σε χαμηλό ύψος, περίπου 150 μέτρα από τη θάλασσα, αλλά πάλι δεν είχαμε καμία τύχη, δυστυχώς. Mm-hmm. Δεν μπορούσαμε να βρούμε το αγνοούμενο νέο. Φτάσατε μέχρι τη Χρυσή υπολογίζοντας και γνωρίζοντας με τα ρεύματα, έτσι, για το που κινούνται. Εμείς υπολογίσαμε και ελπίζαμε, διότι αυτός ήταν και μόνος, η μόνη περίπτωση να τον βρούμε, αν ήταν στην επιφάνεια ο αγνοούμενος. Τα ρεύματα αυτά φεύγαν από την περιοχή εκείνη και ήταν μάλιστα και πολύ ισχυρά και κατευθύνονταν ανατολικά προς την Ίσο Χρυσή και προς την Ιερά Πέτρα. Εμείς καλύψαμε όλο αυτό το μέρος. Και από το Λέντα λέτε, από το Λέντα μέχρι την Ίσο Χρυσή. Περίπου. Κοιτάξαμε, δώσαμε βάρος στις περιοχές οι οποίες είναι ακατοίκητες. Δεν πήγαμε στο λιμάνι της Ιερά Πέτρα να ψάχνουμε, βέβαια. Έχει πάρα πολλές σπηλιές και βράχια η περιοχή εκεί πέρα και εκεί δώσαμε το περισσότερο βάρος. Το κάναμε δύο φορές. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν είχαμε αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ο ένας δηλαδή κοιτούσε από την πλευρά της θάλασσας, ο άλλος κοιτούσε από την πλευρά των ακτών και πάλι τούμπαλιν, αφού το είπατε ότι το κάνατε δύο φορές, μήπως και κάτι εντοπίσετε. Σωστά, ναι, ναι. Τι να πω τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος αυτός να βρεθεί. Να ξέρει η οικογένεια τι γίνεται, να σταματήσει αυτή η αγωνία που υπάρχει. Γιατί όταν έχεις δικό σου αγνοούμενο, τα πράγματα είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολα. Άλλο να ξέρεις. Και να ξέρεις τι συμβαίνει, άλλο να είναι αγνοούμενος ο δικός σου ο άνθρωπος. Πάντως επίσημα οι έρευνες έχουν σταματήσει, εκτός και αν για κάποιο λόγο ξαναζητηθεί από την οικογένεια. Έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι, κύριε Καρουζάκη. Εμείς το τονίσαμε αυτό, είμαστε στη διάθεση της οικογένειας, όποτε θελήσουν, όποτε έχουν κάτι νέο, κάποιο στοιχείο άλλο και χρειαστεί να ξαναπάμε, πολύ ευχαρίστως θα πάμε. Έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι και ο προορισμός της αερολέσης. Πάντα έχουμε το αεροπλάνο μας. Το κοινωνικό σας έργο. Το οποίο... Και των φορέων αλλά και των ιδιωτών. Mm-hmm.